πολλά, Φάνη, να πούμε για την Κιβωτό, το θέμα που μας απασχολεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Όχι, και να μην πούμε πολλά, είναι τόσο πολλά τα χρήματα που τέλος πάντων. Ναι, σωστό έλα, και Φάνη, αυτό. Μετά τα στόματα, παιδιά, ανοίγουν λογαριασμοί και θηρίδες, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Η θηρίδα σε τράπεζα στον Κολονό, που πριν από 8 μέρες φαίνεται ότι είχε ανοίξει η πρεσβυτέρα, είναι άδεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ωστόσο, σε διαμέρισμα στο χώρο που έμεναν σε δομή της Κιβωτού στο Κολονό το ζεύγος, βρέθηκε ένα ποσό 300-350.000. Επίσης, μετρητά στο σπίτι, έτσι. Μετρητά στο σπίτι. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Ναι. Έλα, Φάνη, με συγχωρείς. Μία περίεργη κατάθεση επίσης εξετάζεται από τις αρχές που έγινε περίπου 500.000 ευρώ. Συνολικά είναι 4 τραπεζικοί λογαριασμοί που εξετάζονται από τις αρχές και 2 τραπεζικές θηρίδες. Φάνη, μου μαζαλίζουν τα ποσά τόση ώρα που μας αναφέρεις 300.000 στο σπίτι, 500.000 από εδώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα βέβαια ερωτήματα προκαλεί. 15 εκατομμύρια είναι συνολικά τα χρήματα. 15 εκατομμύρια μας λες. Τώρα ερωτηματικά προκαλεί και το ενδεχόμενο ότι σου λέει ανοίχτηκαν κάποιοι λογαριασμοί, κάποιες μισθοδοσίες, ένας λογαριασμός που πήγε για τις μισθοδοσίες τους και ήταν ανέγγιχτος. Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι με τι λεφτά ζούσαν, ρε Φάνη. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Τι μου είπες, Χρήσα, με συγχωρείς για την ελάττωση. Εντάξει, ρητορικό είναι το ερώτημα. Φάνη, στη συζήτηση αυτή που ανοίγεις και εσύ, για το πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα εκατομμύρια, να υπάρχει να πήγαινε έλα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ιδρύματα ή σε ίδρυμα, γιατί η κουβέντα γενικεύεται, για το πώς μπορούν ιδρύματα να έχουν πλεονάσματα τόσων εκατομμυρίων ευρώ. Να γίνονται τόσο μεγάλων ποσών. Έτσι. Αυτό είναι, να γίνεται κατάθεση 500.000 ευρώ, να βγαίνουν 300.000 από εκεί, να φεύγουν 1.000.000 από την άλλη. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια ποσά που ακόμη και για τις ανάγκες της Κιβωτού δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να δικαιολογηθούν σε τόσο μεγάλο ύψος. Φάνη μου,